μου, ενώ έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα τις γυναικοκτονίες, ξαφνικά έρχεται μία δολοφονία συντρόφου, άντρα πλέον, να ανατριχιάσει. Γιατί η σύντροφός του τον σκότωσε με παγωκόφτη. Ναι, αυτό μου θυμίζει λίγο θρίλερ εντό μεταξύ, έτσι. Είναι λίγο... με την Sharon Stone, το βασικό ένστικτο με παγωκόφτη. Ναι, απλά εδώ πέρα τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά από ό,τι έκρινε και το δικαστήριο. Και της επέβαλε ποινή 4 έτη με αναστολή. Μόνο. Ναι, γιατί τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση τώρα. Η 49χρονη λοιπόν περιέγραψε όλα τα γεγονότα. Υπήρξαν και μάρτυρες που επιβεβαίωσαν τα γεγονότα. Καθώς, από ό,τι φαίνεται, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η 49χρονη δεχόταν εκφοβισμό από τον σύντροφό της. Είχαν έντονους καυγάδες, απειλούσε και την ίδια αλλά και την κόρη της. Και το βράδυ... Είχε κάνει καταγγελία εκείνη στην αστυνομία ότι δέχεται ενοχλήσεις και απειλές από τον σύντροφο. Όχι, δεν είχε κάνει καταγγελία. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν μάρτυρες που κατέθεσαν ότι όντως έτσι ήταν η συμπεριφορά του θύματος. Και το βράδυ εκείνο το μοιραίο που έγινε η δολοφονία, είχαν μαζί ένα μπαρ η 49χρονη με το θύμα. Άρχισε λοιπόν ένας μεγάλος καυγάς, ο οποίος συνεχίστηκε και αφού έκλεισε το μπαρ και κάποια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα λέει και η 49χρονη και από ό,τι φάνηκε δηλαδή και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει, απείλησε και την κόρη της, ήτανε σβηστά τα φώτα στο μπαρ, προσπαθώντας να ξεφύγει, άρπαξε τον παγωκόφτη και τον σκότωσε. Άρα θεωρήθηκε ως ατύχημα. Για ανθρωπογονία, εμβρασμό ψυχής. Ναι, ήταν εμβρασμό ψυχής και προφανώς δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει, όχι, αλλά να τον τρομοκρατήσει με τον παγωκόφτη. Ή να τον τραυματίσει έτσι ώστε να την απελευθερωθεί. Να πούμε ότι αρχικά είχε, η ποινή της ήταν 10 έτη κάθρεξη. Mm-hmm. Στο εφετείο έγινε 4 χρόνια με αναστολή και φυσικά πρέπει να παρουσιάζεται και στο αστυνομικό τμήμα κάθε 2 μήνες και θα την παρακολουθεί και ειδικός σύμβουλος.